Στην Αθήνα έφτασε χτες το απόγευμα κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας η αποστολή της Δυναμό Ζάγκρεπ εν ώψη της απόψινής αναμέτρησης με την ΑΕΚ στην ΟΠΑΠΑΡΗΝΑ. Η Ένωση απίθυνε εκ νέου κάλεσμα προς τον κόσμο της να διατηρήσει την ψυχραιμία του και να αποφύγει οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά. Τίποτα δεν θα τιμήσει τη μνήμη του Μιχάλη το βράδυ του Σαββάτου εκτός από το να προκριθούμε και να μην θέσουμε την ΑΕΚ σε οποιονδήποτε κίνδυνο. Όλα θα είναι όπως πρέπει αν βγάλουμε από το μυαλό μας οτιδήποτε άλλο εκτός από τον αγώνα και την προσπάθεια για πρόκριση με θερμή στήριξη της ομάδας. Αυτό απαιτεί πάνω απ' όλα η τιμή στη μνήμη του Μιχάλη μας. Η ΑΕΚ μετατρέπει το παιχνίδι με την Δυναμό Ζάγκρεπ σε ημέρα μνήμης του Μιχάλη Κατσούρη, ο οποίος άδικα έχασε τη ζωή του στα αιματερά επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφια. Y nosotros, los entrenadores, los futbolistas, somos parte de un espectáculo que se le brinda a la gente. Entra en la cabeza cuando se pierde una vida en el fútbol. Το Σάββατο το βράδυ, στο γήπεδο έξω από το οποίο έχασε τη ζωή του ο Μιχάλης, θα βρεθεί η οικογένεια του 29χρονου. Η ΠΑΕΑΕΚ ανακοινώνει πως το μάτς του Σαββάτου με την Δυναμό Ζάγκρεπ στην ΟΠΑΠ Αρένα θα φιλοξενηθεί η οικογένεια του εδικοχαμένου Μιχάλη Κατσούρη. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε σε πρώτη φάση για να γίνει σαφές πως η απώλεια του Μιχάλη είναι μια απώλεια της οικογένειας της ΑΕΚ και ότι η οικογένειά του είναι και δική μας οικογένεια. Was a really bad situation. We're gonna try our best. How can we say to deliver for the family? Hopefully this can bring some closure to them and for what I can say is condolences to the family, most important. Οι δράσεις της ΑΕΚ όμως δεν σταματούν εκεί. Η μνήμη του Μιχάλη θα μείνει ισόβια στη Νέα Φιλαδέλφια, μιας και η Ένωση προχωρά σε μια αξιέπαινη κίνηση. Με πρωτοβουλία της ΠΑΕ ΑΕΚ, δρομολογείται η ονοματοδοσία εις μνήμη του Μιχάλη, οδού πλησίων του γηπέδου μας. Στο όνομα του Μιχάλη Κατσούρη θα δοθούν παράλληλα και τρεις υποτροφίες σε αριστεύσαντες επανελλήνιες, οι οποίες θα καλυφθούν πλήρως από την ομάδα της ΑΕΚ, η οποία προανήγγειλε και άλλες εκδηλώσεις μνήμης αλλά και χαράς του ποδοσφαίρου στην πλατεία του Αετού στη Νέα Φιλαδέλφια.